Χωστοκέλια της Ικαρίας. Τα χωστοκέλια έχουν δημιουργηθεί πολλούς αιώνες πριν. Είναι ένα από τα περίεργα πράγματα και μοναδικά πράγματα που θα συναντήσει κανείς σε αυτό το μυστηριώδες νησί. Φτιάχτηκαν για την προστασία από τους πειρατές που μάστιζαν το Αιγαίο ήδη από τον 6ο αιώνα μετά Χριστόν. Τα χωστοκέλια ήταν στα ψηλώματα, στα ορεινά χωριά, κτισμένα ανάμεσα σε λαγκαδιές και απρόσιτα μέρη για το αθέατον. Ήταν η παθητική άμυνα των Ικαριωτών. Δεν υπήρχε άλλος τρόπος. Το χωστοκέλι ήταν κολλημένο στο αγιάρι στην άσπα. Πριν ξεκινήσουν να φτιάχνουν το σπίτι τους, έφτιαχναν πρώτα το χωστοκέλι, το οποίο επικοινωνούσε με το σπίτι με μια τρυπούλα. Πρώτα έφτιαχναν το μεγάλο αποθηκευτικό πιθάρι και μετά γύρω από αυτό έκτιζαν το χωστοκέλι. Μέσα σε κάθε χωστοκέλι υπήρχε απαραίτητα και χερόμηλος για να αλέθουν τις ημέρες της παραμονής τους σε αυτό. Και κρυφός ανεμοφάντης, δηλαδή εξαεριστήρας, και αναφάντης, δηλαδή φωταγωγός ή φεγγίτης. Έμπαιναν έρποντας και εκεί είχαν όλα τους τα εφόδια. Τα χωστά κελιά ή χωστοκέλια ή κρυφοκέλια ήταν υπόγεια κατοικητήρια, υπόγειος οικογενειακός κρυψώνας, αποθήκη και καταφύγιο με είσοδο κατακαλυμμένη από αιωνόβιους θάμνους. Υποδειγματική αντιπειρατική άμυνα. Τρύπωναν μέσα και είχαν να φάνε. Είχαν πάντα απόθεμα τροφίμων, οικογενειακή οικονομία. Εξασφάλιζαν έτσι την επιβίωσή τους. Σε ώρες επιδρομών και επικίνδυνων, η οικογένεια ξύλωνε από το εσωτερικό του σπιτιού ένα γνωστό της σημείο, συνήθως στον οπίσθιο τοίχο, και κατέφευγε μέσα σε αυτά αφού αποκαθιστούσε ξανά εσωτερικά το άνοιγμα με τις ίδιες πέτρες που χάλασε. Και αυτό είχε γίνει πολλές φορές πρόβα, βέβαια, εν καιρό ήρεμο. Το χωστοκέλι είχε συνήθως και δεύτερη έξοδο διαφυγής. Δύο πέτρες κλειδιά υπήρχαν σε κάθε χωστοκέλι. Αρκεί να σκεφτούμε τι ποινή προβλεπόταν για την παραβίαση αυτής της αποθήκης εφοδίων, αλλά και για όσους πρόδιδαν τις πέτρες κλειδιά. Η ποινή ήταν κρεμάλα, ποινή θανάτου δηλαδή, που εκτελείται από τους δημάρχους ως πράξη εσχάτης προδοσίας κατά του κοινού της πατρίδος. Αλλά δεν τους κρεμούσαν, τους υποχρέωναν να αυτοκτονήσουν. Όμως δεν έχει αναφερθεί ποτέ εκτέλεση αυτής της ποινής. Ή λοιπόν δεν συνέβη ποτέ κλεψιά ή προδοσιά, ή ο ψυχολογικός πόλεμος αυτός ήταν αρκετός για παραδειγματική ποινή. Αυτό είναι λοιπόν το ζητούμενο σε κάθε δημοκρατικό σύστημα, η αυτοπιθαρχημένη ελευθερία που σπάνια εφαρμόστηκε πρακτικά αλλού. Αιώνες λοιπόν πριν οι Ικαριώτες είχαν κάνει πράξη την πειθαρχημένη ελευθερία και η έννοια της παθητικής άμυνας πολλά χρόνια εφαρμόστηκε στην Ικαρία πριν την εφεύρη τάχα μου ο Καντ. Σήμερα το θεωρούμε βέβαια κάτι άπιαστο. Ήταν όμως τόσο απλό για αυτούς να πειθαρχούν στις αποφάσεις που έπαιρναν οι ίδιοι. Σε αυτά τα χωστοκέλια οφείλεται η διάσωση των Ικαριωτών κατά την περίοδο της πειρατείας. Οι ολίγοι κάτοικοι της Ικαρίας διεσώθησαν χάρη στα χωστοκέλια και έτσι διεσώθη μαζί τους και η αρχαιοπρεπής Ικαριακή διάλεκτος και δεν έχασε τη συνέχειά της. Αργότερα, όταν εξέλιπε ο κίνδυνος των πειρατών, εκεί που ήταν το χωστοκέλι κατασκευάστηκε βοηθητικός χώρος, αποθήκη και αχυρώνας, το λεγόμενο Δευτέρι. Όταν ήρθε ο πρώτος αγάς στην Ικαρία, άρχισε να πιέζει τους Ικαριώτες.
Αυτό πρέπει να έγινε γύρω στο τέλος του 16ου με 17ου αιώνα, γιατί αναφέρεται από τον Γεωργυρίνη το 1667. Ο Ιωσήφ Γεωργυρίνης ήταν Ελληνολόγιος από τη Μήλο του 17ου αιώνα, έγινε μοναχός στο Άγιον Όρος και μετά αρχιεπίσκοπος Σάμου, αλλά ήταν λατινόφιλος. Ήταν αυτός που προσπάθησε να ιδρύσει ελληνικό γυμνάσιο στην Οξφόρδη ήδη από τότε. Έγραψε το έργο του «Περιγραφή της παρούσης καταστάσεως της Σάμου, Ικαρίας, Πάτμου και Άθωνος», από που τα μαθαίνουμε αυτά. Είπαν λοιπόν τότε οι Καριώτες των Αγάπων, εδώ στην περιοχή δεν έχει πολλά λεφτά. Τα περισσότερα είναι στο βόρειο μέρος, οπότε αυτός αποφάσισε να πάρει τους νέους να τον φορτωθούν και να τον πάνε εκεί που υπάρχει το χρήμα το πολύ. Αυτοί είχαν συνεννοηθεί εκ των προτέρων βέβαια. Και όταν έφτασαν σε ένα μεγάλο γκρεμό, στο κακό κατεβασίδι όπως το λένε εδώ, κάποιος έδωσε ένα σύνθημα. Είπε «Συγκούδουνο ταρνί». Οι Ικαριώτες όταν το λένε αυτό εννοούν ότι «Τρώμε όλο το αρνί μαζί και το κουδούνι του». Άκουσε λοιπόν ο αγάς για το αρνί και είπε «Συγκούδουνο, γεια». Και του δώσαν μια και δεν ακούστηκε ούτε το κοκαλάκι του. Μαθεύτηκε λοιπόν στην πύλη και ήρθε ο στόλος να βρει το δολοφόνο. Τους συγκέντρωσαν όλους και τους ρωτούσαν ποιος σκότωσε τον αγά. Φανταστείτε τους λοιπόν όλους μαζί σαν μια μπάλα, σαν μια γροθιά, να βγάζουν μια συγκεκριμένη φωνή ταυτόχρονα. «Ούλοι εμείς, αφέντη μου!» Αυτό γράφει ο Μελάς ότι είναι μια από τις πρώτες ανασκυρτήσεις του δούλου γένους. Ο Γεωργυρίνης το αναφέρει το 1667 σαν ιστορικό γεγονός που του το διηγήθηκαν οι παλιοί. Ο Μελάς αναφέρει πως πρέπει να γίνει γνωστό στο Πανελλήνιο αυτό και το συγκρίνει με το χορό του Ζαλόγκου. Ο Γιάννης Μελάς ασχολήθηκε με την Ικαρία. Θεωρείται ο Ικαριώτης Θουκυδίδης. Γεννήθηκε σε ένα χωριό στο Εικόνιο, στο μεσοχώρι Νίκαιας της Μικράς Ασίας. Έγινε δικηγόρος, πολιτικός, δήμαρχος στη Νίκαια του Πειραιά το 1945, βουλευτής και υπουργός στην κυβέρνηση Πλαστήρα με την Εθνική Πολιτική Ένωση, το Δημοκρατικό Σοσιαλιστικό Κόμμα, το Δημοκρατικό Προοδευτικό Κόμμα και με την Ένωση Κέντρου. Εγκαταστάθηκε στην Ικαρία το 1939 και συνέγραψε την πλέον έγκριτη ιστορία του νησιού. Αγάπησε την Ικαρία και ασχολήθηκε με την έρευνα. Αυτά λοιπόν που μας έχει παρουσιάσει είναι μια μεγάλη παρακαταθήκη, όχι μόνο για την Ικαρία, αλλά για ολόκληρο τον Ελληνισμό, διότι έχει περισσώσει πράγματα και θάματα που σήμερα θα ήταν εντελώς άγνωστα. Αυτοί που έγραψαν την ιστορία του 21 δεν ασχολήθηκαν καθόλου με το στόλο και δεν είπαν πως ήταν η μεγάλη μας δύναμη. Εάν δεν υπήρχε ο στόλος δεν θα ήμασταν ακόμα ελεύθεροι. Ο Ιδραίος Μιαούλης ερχόταν συχνά πυκνά στην Ικαρία. Αυτά τα ημερολόγια δημοσιεύτηκαν το 1890 και το 1896. Οι ιστορικοί δηλαδή που ασχολήθηκαν μέχρι τότε μετά τις Επαναστάσεως, αυτά δεν τα εγνώριζαν. Όταν έχουμε έναν Μιαούλη να έρχεται μόνιμα στην Ικαρία, τι σημαίνει αυτό? Από το βουνό επάνω της Ικαρίας βλέπουμε όλο το Αιγαίο. Είχε οργανώσει όλο το νησί με φρικτορίες, από την μια άκρη μέχρι την άλλη, και σε αυτές απασχολούνταν όλοι, άντρες και γυναίκες, Ικαριώτες και Ικαριώτισσες, νύχτα και μέρα. Ο Γιάννης ο Μελάς στη σελίδα 200 του δεύτερου τόμου του γράφει για δύο αποφάσεις των Ικαριωτών συγκινητικές. Η μία το 1872 και η άλλη το 1873. Λέει η πρώτη: «Αποκαθιστώ με τον κύριο Τάδε, εμείς οι κάτοικοι του τμήματος Πέρα Μεραίας, Ραχών και Πάπα, διότι τον βρήκαμε τίμιο και κατάλληλο δια τούτων το έργων. Υποχρεούται λοιπόν να κρίνει τις υποθέσεις του τόπου ακόμα για έναν χρόνο». Τι σημαίνει αυτό? Τον έκριναν αρχικά ότι ήταν ο πιο έντιμος. Του ανέθεσαν να κάνει τις δίκες για έναν χρόνο. Τον παρακολουθούσαν όμως. Δεν τον άφησαν ανεξέλεκτον. Βρήκαν ότι κάτι δεν πήγαινε καλά, τον ξύλωσαν από εκεί που τον είχαν και μετά τον ξαναέψαξαν. Και βρήκαν ότι εξακολουθεί να πληρεί τις προϋποθέσεις. Τον ξαναβάζουν λοιπόν στην θέση που τον είχαν και λένε υποχρεούται. Δεν τον ρωτούν αν θέλει. Η απόδοση της δικαιοσύνης γινόταν χωρίς μισθό, αλλά οι από κάτω πάντα παρακολουθούσαν. Στην άλλη την απόφαση που λέει ότι αυξήθηκαν οι καταχρήσεις, δηλαδή οι κλεψιές, το εκπληκτικό είναι ότι ως παιδιά θεωρούσαν αυτά που ήταν μέχρι 9 χρονών. Αυτά εξαιρούνταν από τον νόμο. Από 10 χρονών και πάνω τους έπιανε ο νόμος.
και ανάλογα με το μέγεθος της ζημιάς την πλήρωναν και τους εξόριζαν 5 με 15 χρόνια. Το εκπληκτικό είναι ότι πιο κάτω λέει «και αν βρεθεί υπερασπιστής της κατάχρησης και του καταχραστή ή επάλληλος ή απλός το διπλό πρόστιμο και άδεκτος της πατρίδος του». Δηλαδή κάνει λόγο ότι λέει κιόλας και για μασβατά, δηλαδή αν κάποιοι επιχειρήσουν όχι ατομικά αλλά με απόφαση κάποιας ομάδας να υπερασπιστούν τον καταχραστή, δεν θα γίνονται πλέον δεκτοί, δεν θα ξαναέβλεπαν την Ικαρία. Τόσο απλά. Ο Μελάς λέει ότι οι Ικαριώτες έπιασαν τέτοιες αξίες που είχαν πιάσει οι αρχαίοι Αθηναίοι. Εδώ όμως ήταν φτωχοί. Αυτή ήταν η διαφορά τους με τους αρχαίους Αθηναίους. Τέλος, αν πάμε στο χωριό Κουντουμάς, θα δείτε πως στο καμπαναριό επάνω υπάρχει μια πλάκα με τη διαθήκη ενός τουρλίτη, η οποία λέει «Όποιος κρατά αυτά τα κτήματα την ημέρα του εορτασμού του Αγίου μου», γιατί ο καθένας στην Ικαρία είχε τον δικό του Άγιο, «θα πρέπει να προσφέρει τόσο κρέας, τόσο κρασί, τόσο ψωμί». Και ήταν υποχρεωμένοι να το κάνουν. Μια κατσίκα, για παράδειγμα, την σφάζουν και κάνουν το πανηγύρι. Τόσο απλά. Δεν λένε όμως ποτέ ποιανού ήταν η κατσίκα. Πρέπει να γυρίσουμε πίσω στο χρόνο να δούμε πώς ξεκίνησαν τα πανηγύρια στην Ικαρία. Με τον κάτοχο των κτημάτων, τον πλούσιο κτηματία δηλαδή, να είναι υποχρεωμένος να προσφέρει το φαγητό και το κρασί για τον λαό. Τέλος, ο χώρος ο Ικαριώτικος, πανάρχαιος και διονυσιακός. Ο γάμος του τσιγκούνι. Σε ένα πλούσιο τσιγκούνι έλεγαν να παντρευτεί. Μα σκεφτόταν, η γυναίκα θέλει φαγητό κι αυτή. Παντριά δεν με συμφέρει. Όμως μία κοπελιά είπε πως θα καταφέρει να του βάλει τη θηλιά. Δεν παντρεύεται, δεν δίνει του αγγέλου του νερό. Έτσι της μιλούσαν όλοι. Και είπε θα το φτιάξω εγώ. Στου χωριού το πανηγύρι κάθισαν αντικριστά. Όλοι τρώνε, όλοι πίνουν, η γυναίκα ούτε μπουκιά. Βλέπω και δεν τρως, της λέει. Δεν σ' αρέσει το φαΐ. Εγώ ζω με τον αέρα, του απάντησε αυτή. Καταπίνω τον αέρα και χορταίνω μια χαρά. Πήγα σε γιατρούς και μου είπαν φαίνεσαι πολύ καλά. Να η γυναίκα που θα πάρω, σκέφτηκε με πονηριά. Δεν υπάρχει άλλη στον κόσμο τόσο οικονομικά. Στο γαμήλιο τραπέζι δεν αγγίζει φαγητό. Μα σηκώνεται τη νύχτα και αφανίζει το ψητό. Είπες πως δεν τρως χειρά μου και το πίστεψα κι εγώ. Μα εσύ για να χορτάσεις θέλεις ένα φορτηγό. Πρώτη μου φορά πεινάω και με κόβει η κοιλιά. Εσύ φταίς που άνοιξες τρύπα και δεν μένει αέρας πια. Άλλωστε η Ικαρία είναι μια από τις γραφόμενες ως γενέτηρες και πατρίδες του Διονύσου, κυρίως ο Δράκανος. Το μαρτυρούν και πολλά τοπονύμια εδώ, η Νόη, η Διονυσιάδα, αρχαιολογικά ευρήματα και άλλα. Γι' αυτόν λαλεί ο Άσκαυλος, η Τσαμπούνα, αλλά γι' αυτά που δεν μιλάμε θέλουμε μια άλλη εκπομπή. Γι' αυτό σας λέω, την Ικαρία πρέπει όχι μόνο να την ψάξουμε αλλά και να την προβάλλουμε πολύ, αλλά εις βάθος και όχι επιφανειακά. Μέχρι τότε, να είστε καλά.